Θεσσαλονίκο. Κύριε Χατζηγουλάου, υπάρχει ρατσιστικό πρόβλημα στην Ελλάδα, ρατσιστική βία. Υπάρχει ρατσιστική βία στην Ελλάδα. Υπάρχει νεοναζιστικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Υπάρχει νεοναζιστικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Υπάρχει ειλικρινής αντιρατσιστική και αντινεοναζιστική διάθεση. Θα το δούμε. Αυτό που σίγουρα ξέρουμε ότι υπάρχει ένας χαρτοπόλεμος αντιρατσιστικών νομοσχεδίων. Το πρόβλημα όμως υπάρχει. Υπάρχει. Το πρόβλημα είναι μονοσήμαντο, οφείλεται στην κρίση. Οφείλεται μόνο στην ιστορική άγνοια. Οφείλεται μόνο στην κοινωνική αφασία, επιτρέψτε μου να πω. Όχι, δεν είναι μόνο σήμαντο. Θα μου επιτρέψετε όμως με το κύρος που έχει η εκπομπή σας να την αξιοποιήσω για να σταθώ σε εκείνη την πλευρά του προβλήματος που έχει να κάνει και με την ιστορική άγνοια, έχει να κάνει και με την κοινωνική αφασία. Το πρόβλημα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό. Το πρόβλημα, αγαπητοί φίλοι, είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι αυτό. Αυτό τι είναι? Το άλλο ήταν το εξώφυλλο του περιοδικού της Χρυσής Αυγής. Χαλολιάκος, Χρυσή Αυγή, Χίτλερ για 1000 χρόνια. Το πρόβλημα είναι αυτό. Και αυτό και ο Στάλιν. Το πρόβλημα είναι αυτό. Και η βλακία είναι αίτητη. Το πρόβλημα είναι Ωραίος. Αυτό. Γιατί μας φοράνε για βλάκες όταν λένε ότι είναι μόνο αυτό. Το πρόβλημα είναι αυτό. Τώρα θα βγουν όλες οι πλευρές, νομίζω. Και για να μην συνεχίσω, γιατί σας τα έχω και σε έγχρωμα. Άστο λίγο. Μην βάζεις το ίδιο παρανομαστή τους ήρωες με τους τάγματα ασφαλίτες. Άστο λίγο. Στάλιν ήταν ήρωας δηλαδή. Οι κομμουνιστές, ξαναλέω, θυσιάστηκαν για τη δημοκρατία. Για να μιλάς εσύ στην Έλληνα. Θα παρακαλέσω. 20 εκατομμύρια νεκρούς. Αυτό πάντα θα το επιστρέψετε. Σας μιλώ με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, θα διακόψω την εκπομπή. Επειδή εδώ δεν έχει τηλεοπτικό σταθμός, ξέρετε, τα συμφέροντα των διαφημίσεων είναι τόσο μικρά που τη διακόπτω εύκολα. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα ήθελα να σεβαστεί ο ένας τη γνώμη του άλλου, να χαμηλώσουν οι τόνοι και να κάνουμε μια συζήτηση ουσίας. Δεν θέλω να κάνουμε τη συζήτηση Στάλιν ή Χίτλερ, διότι δεν υπάρχει η συζήτηση αυτή. Έτσι. Παρακαλώ. Εγώ δεν θα διακόψω κανέναν, θα συνεχίσω να λέω την γνώμη μου όσο ακόμα δεν διώκεται. Το πρόβλημα είναι αυτό. Αυτό. Το πρόβλημα είναι αυτό, φίλε. Και άλλα τέτοια. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως το μένος κατά του Στάλιν υπό την έννοια ότι η δική του σημαία ήταν αυτή η οποία μπήκε στην καρδιά του κτίνους στις 9 Μάη του 1945. Ευτυχώς για όλους τους υπόλοιπους, τα 20 εκατομμύρια θυμάτων της Σοβιετικής Ένωσης, οι 400.000 θύματα της Ελλάδας από αυτό το κτίνος, 700. Κατάφεραν και νίκησαν. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα γιατί ο ναζισμός είναι τα Auschwitz και τα Dachau. Υπάρχει πρόβλημα γιατί ο ναζισμός είναι το ολοκαύτωμα και τα 50 εκατομμύρια νεκροί του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Νίκο Μπογιόπουλε, συγγνώμη, διακοπή 10 δευτερόλεπτα. Όση ώρα τοποθετήσει, επειδή το διαδίκτυο έχει αυτή την αμεσότητα, μου στέλνουν οι συνάδελφοι από το Ποντίκι 2 κάρτες από την αυριανή τους δημοσκόπηση. Μας ακούν και μου στέλνουν τώρα την αυριανή δημοσκόπηση και μου λένε το πρόβλημα είναι ότι η Χρυσή Αυγή στην αυριανή δημοσκόπηση είναι στο 13%. Με τη Νέα Δημοκρατία στο 20%. Είναι ναζί αυτή, κατά τον κύριο Μπογιόπουλο. Με τη Νέα Δημοκρατία. Παρακαλώ κύριε Κραμπιώτη, θα σας δώσω το λόγο πάλι για να σχολιάσετε. Με τη Νέα Δημοκρατία στο 20%, με το ΣΥΡΙΖΑ στο 19,5%, τη Χρυσή Αυγή στο 13%, το ΠΑΣΟΚ στο 6%, στο 4% οι ανεξάρτητοι Έλληνες, στο 5,5% το ΚΚΕ, στο 4% οι ανεξάρτητοι Έλληνες, στο 3,5% η Δημοκρατική Αριστερά, στο 1,5 οικολόγοι κλπ. Δηλαδή, μιλάμε για ένα τρίτο κόμμα, το οποίο πια είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις διψήφιο
και γεράδι ψήφιο. Φεύγει δηλαδή πάνω από το 10% αρκετά. Και με αναγωγή, αυτό που σας είπα είναι χωρίς αναγωγή. Με αναγωγή τα ποσοστά είναι Νέα Δημοκρατία 23, ΣΥΡΙΖΑ 22,5, Χρυσή Αυγή 14,5, ΠΑΣΟΚ 7, ΚΚΕ 6, Ανεξάρτητοι Έλληνες 4,5, Δημοκρατική Αριστερά 4, Οικολόγοι 1,5. Άλλο κόμμα 6. Δεν ξέρω αν σας έχουν μετρήσει, κύριε Λοβέρδο, δεν το ξέρω. Είναι και καινούριο το κόμμα σας και μπορεί να μην έχετε μετρηθεί. Έλεγα λοιπόν, αγαπητέ Νίκο, ότι ευτυχώς που σήμερα μπορούμε και μιλάμε, γιατί αυτά δεν έζησαν για χίλια χρόνια, όπως κάποιοι λένε ότι πρέπει να ζήσουν σήμερα. Το 44%, για να απαντήσω σε μια ερώτηση, που ψήφισε το Χίτλερ το 1933, δεν ήταν Ναζί. Ο Χίτλερ όμως ήταν Ναζί. Ο Χίτλερ ήταν Ναζί. Ο Κασιδιάρης, όχι πριν 30 χρόνια, το 2011, στις 24, όταν γράφει στη Χρυσή Αυγή ότι ο εθνικοσοσιαλισμός είναι η ανανεωτική πορεία της ανθρωπότητας, είναι Ναζί. Η Χρυσή Αυγή, στη διακήρυξη των ιδεολογικών της αρχών, όταν λέει ότι ο Χίτλερ είναι ισόθεος, υπέροχος, πρωτοπόρος ήρωας της ανθρωπότητας, είναι Ναζί. Και αυτοί λοιπόν που τους ψηφίζουν πρέπει να ξέρουν τι ψηφίζουν. Ένας ομοειδεάτης τους, ο Έζρα Πάουντ, έλεγε ότι όποιος δεν είναι έτοιμος να θυσιαστεί για τις ιδέες του, τότε είτε δεν αξίζει φράγκο αυτός, είτε δεν αξίζουν φράγκο οι ιδέες του. Οι κύριοι αυτοί κρύβονται λοιπόν. Λένε ότι δεν είμαστε εθνικοσοσιαλιστές. Λένε δεν είμαστε Ναζί. Τι είμαστε? Εθνικιστές. Γιατί? Πρώτον, διότι και οι ίδιοι και οι ιδέες τους δεν αξίζουν φράγκο, γι' αυτό κρύβονται. Δεύτερον, γιατί προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο Μουσολίνη ήταν κάτι διαφορετικό από τον Χίτλερ. Ο Μεταξάς ήταν κάτι διαφορετικό από τον Παπαδόπουλο. Πώς αντιμετωπίζονται αυτά? Πώς αντιμετωπίζονται? Αντιμετωπίζονται με νόμους? Επιτρέψτε μου να σας πω ότι στην Ουγγαρία υπάρχει νόμος ο οποίος απαγορεύει την άρνηση του ολοκαυτώματος. Ωστόσο, το Τζόμπικ, το ακροδεξιό αντισημιτικό νεοναζιστικό στην ουσία κόμμα, έχει 17%. Στη Γαλλία υπάρχει ο νόμος κατά της άρνησης της γενοκτονίας των Αρμενίων. Η Λεπέν όμως έχει πάνω από 20%. Στη Γερμανία, που στο σύνταγμά τους είναι κατοχυρωμένη η αντιναζιστική. Ναι, αλλά δεν υπάρχει αντιρατσιστικός νόμος στη Γερμανία. Όχι. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν. Διατρέχει όλο του τον ποινικό κώδικα. Όλοι έχουν αντιρατσιστικό νόμο. Υπάρχουν. Όχι, κάντε λάθος. Σύμβαση του ΟΗΕ. Νομίζω ότι διαχέονται αυτό, σε όλο τον ποινικό του κώδικα υπάρχουν αντιρατσιστικές διατάξεις. Ιδιώνυμος νόμος δεν υπάρχει. Συμφωνώ με το Στάφι. Λέω λοιπόν στη Γερμανία. Και με το ιδιώνυμο δικάστηκαν οι κομμουνιστές τη δεκαετία του 60. Στη Γερμανία λοιπόν, που στο σύνταγμά του διώκεται ο νεοναζισμός, πέρυσι με βάση τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της γερμανικής, καταγράφηκαν 17.600 νεοναζιστικά εγκλήματα. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Άρα λοιπόν, είναι η νομοθεσία που θα μας σώσει? Απαντώ κατηγορηματικά, όχι. Μάλιστα θα έλεγα ότι όλη αυτή η κουβέντα ενδεχομένως να έχει και χαρακτηριστικά αντιπερισπασμού για το τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, χαρακτηριστικά αντιπερισπασμού για αυτό που ονομάζεται θεσμοί και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν αυτό το φαινόμενο και γίνομαι συγκεκριμένος. Θυμάστε, το μεταδώσατε, πριν από λίγες μέρες εντοπίστηκε, συνελήφθη άνθρωπος ο οποίος ομολόγησε ότι είναι στα τάγματα εφόδου,
ότι έκανε επιδρομές στην Κυψέλη, ότι έκαψε το μαγαζί ενός μετανάστη. Η δίκη του ήταν την Παρασκευή. Αναβλήθηκε επαόριστον και χωρίς καμία αιτιολόγηση ουσιαστική. Αυτό που λέτε αποκλείω. Δεύτερον, έχουμε την αστυνομία. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν ξέρω αν μπορώ να σας το... Δεν αναβάλλω τον κύριε Μπογιό που λέτε. Να σας το δώσω στα χέρια σας. Ο ριζοσπάστης πριν από λίγες μέρες θύμισε ένα έγγραφο το οποίο είχαν αποκαλύψει τα νέα το 2004. Το έγγραφο είναι του 1999. Είναι της ίδιας της αστυνομίας. Στο έγγραφο λοιπόν αναφέρεται ήδη από το 1999 η οργάνωση Χρυσή Αυγή διατηρεί πολύ καλές σχέσεις και επαφές με εν ενεργεία αξιωματικούς και του στρατού και της αστυνομίας. Διατηρεί πολύ καλές σχέσεις και επαφές με εν ενεργεία αξιωματικούς της αστυνομίας. Στο παρελθόν, λέει το έγγραφο της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια των επετείων της 17 Νοέμβρη, αλλά και άλλων εκδηλώσεων, η αστυνομία τους προμήθευε με ασυρμάτους και κλόπς για να τους εντοπίζουν και να τους χτυπούν εμφανιζόμενοι ως αγανακτισμένοι πολίτες τους διαδηλωτές. 15 χρόνια μάθατε κάτι? Είστε κορυφαίος δημοσιογράφος. Μάθατε κάτι? Ελέγχθηκαν αυτά του εσωτερικού εγγράφου της αστυνομίας? Τρίτον, υπάρχει ακροδεξιά πολιτική η οποία έρχεται να κρυφτεί πίσω από την νεοναζιστική εκδήλωση του φαινομένου το οποίο περιγράφουμε. Κύριε Χατζηνικολάου, έχοντας πλήρη επίγνωση του τι σας λέω και ζητώντας από τον κύριο Μιχελάκη να το αντέξει και να τοποθετηθεί όταν έρθει η σειρά του, δεν ήταν ο Παναγιώταρος αυτός ο οποίος έθεσε θέμα παιδιών των μεταναστών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς? Ήταν ο κύριος Σαμαράς στη δική σας εκπομπή προεκλογικά. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ έχουμε μία νομιμοποίηση της ακροδεξιάς ατζέντας στην πολιτική ζωή. Έχουμε μία πολιτική η οποία αναγορεύει τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τα πογκρόμ σε ξένη οδεία. Και έχουμε επίσης και μία πολιτική, γιατί εκεί βρίσκεται το πρόβλημα, που χωρίς να αγνοεί, και εγώ είμαι ο τελευταίος που αγνοεί, ότι υπάρχει πρόβλημα μεταναστευτικό στην Ελλάδα, είναι εύκολο πρόβλημα, μα κάθε άλλο. Είναι δύσκολο πρόβλημα, πολύ δύσκολο. Αντιμετωπίζεται με ουμανιστικές αναφορές, όχι βέβαια, αλλά σίγουρα δεν αντιμετωπίζεται με όρους μανολάδας. Αμφιβάλλει κανείς ότι το ελληνικό κράτος ξέρει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στη Μανολάδα εδώ και 15 χρόνια? Αμφιβάλλει κανείς ότι το ελληνικό κράτος γνωρίζει ότι υπάρχουν δεκάδες Μανολάδες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα?